Τι θα είχαμε να πούμε για τα φάρμακα και στη συνέχεια, επειδή είσαστε εκτός από καρδιολόγος και θεολόγος, να μας πείτε λίγο την άποψή σας με τους ανθρώπους που συνοστίζονται στην Εκκλησία και ιδιαίτερα τώρα που είναι και χαιρετισμοί και πλησιάζει και το Πάσχα και τα λοιπά και για τη Θεία Κοινωνία που έχει γίνει τόσος λόγος. Έχουν δοκιμαστεί περίπου 20 φάρμακα, κυρίως την πνευμονία από τον κορονοϊό. Τα καλύτερα αποτελέσματα φαίνεται να έδειξε το σιλιζουμάμπι, που κυκλοφορεί με το εμπορικό όνομα Ροακτέμρα στην Ελλάδα, στις περισσότερες χώρες με το όνομα Ακτέμρα. Είναι ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα, χρησιμοποιήθηκε και στην Ιταλία και στην Κίνα, με ιδιαίτερα καλά αποτελέσματα σε ασθενείς με πνευμονία στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Για τα εμβόλια είναι νωρίς βέβαια ακόμα, είναι στη φάση 1 και θα χρειαστούν αρκετούς μήνες για να παραχθεί κάποιο εμβόλιο και να μπει σε χρήση. Για το θέμα του εκκλησιασμού και της Θείας Κοινωνίας είναι βέβαια δύο διαφορετικά πράγματα. Σίγουρα στους ανθρώπους που είναι υψηλού κινδύνου, υπερήλικες, με καρδιοπάθειες, με συνοσιρότητες, συνιστάται η αποφυγή συνοστισμού και βέβαια σε οποιοδήποτε χώρο, και ο χώρος της Εκκλησίας βέβαια, εννοείται ότι δεν έχει κάτι διαφορετικό και δεν προστατεύει. Αν ο διπλανός μου βήχει, εκπέμπει πτήλα, εννοείται ότι δεν θα προστατευτώ επειδή βρίσκομαι στην Εκκλησία. Όμως η Θεία Κοινωνία είναι κάτι διαφορετικό. Μην ξεχνάτε ότι η Εκκλησία μας προσφέρει αυτό το μυστήριο 2000 χρόνια και οι ιερείς μας κοινωνούσαν τους ανθρώπους με φυματίωση στα σενατόρια, τους ασθενείς, στα νοσοκομεία λοιμωδών νοσημάτων και κατέληαν πάντα μετά και ποτέ κανένας δεν αρρώστησε, κανένας δεν έπαθε τίποτε. Η Λαβίδα και το Άγιο Δισκοπότηρο έχει προνοήσει η Εκκλησία μας να είναι κατασκευασμένα από ευγενή μέταλλα, από χρυσό και άργυρο, που ουσιαστικά δεν ευνοούνται τα μικρόβια. Και μην ξεχνάτε βέβαια ότι η Θεία Κοινωνία δεν συμβολίζει το σώμα και το αίμα του Χριστού, είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού.